με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ο κύριος Μπουντρούκας, ο πρόεδρος, είχε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσει να ενημερώσουμε τα μέλη του Επιμελητηρίου για ένα ιδιαίτερα επίκαιρο και δύσκολο θέμα το οποίο καλούνται οι επιχειρήσεις να υλοποιήσουν. Πρόκειται για τον κανονισμό που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος ξεκινάει στις 25 Μαΐου, επομένως έχουμε ένα δίμηνο θεωρητικά, ώστε οι επιχειρήσεις να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις αυτού του κανονισμού. Ο κανονισμός αναδεικνύει ένα θέμα που με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πάρα πολύ επίκαιρο, είναι η προστασία της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων από κάθε είδους επιχειρήσεις. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, από μικρές εμπορικές έως τράπεζες. Υπάρχει κλιμάκωση, όπως είναι εύκολο αντιληπτό, στο τι αφορά την κάθε επιχείρηση. Δεν είναι ίδια η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ένα νοσοκομείο που διαχειρίζεται και ευαίσθητα δεδομένα υγείας, βιομετρικά κλπ. Ή μια μικρή εμπορική επιχείρηση που έχει να διαχειριστεί προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων της. Όμως θα πρέπει ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του κανονισμού, ώστε να μπορέσουν και αυτές να αντεπεξέλθουν. Οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν μια υποδομή στο εσωτερικό τους, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, πιθανόν να χρειαστεί να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις ή επενδύσεις, ώστε η διαχείριση των δεδομένων που θα κάνουν να μην μπορεί να παραβιαστεί ή τουλάχιστον να μην μπορεί εύκολα να παραβιαστεί ή αν αυτό θα συμβεί να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα εγκαίρως. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα? 2 είναι οι βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, τις οποίες θα τις παρουσιάσουμε εδώ μεταξύ των άλλων. Η μία είναι ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα και σε τι επεξεργασίες θα υποβάλουν στο εσωτερικό τους. Δηλαδή να γίνει μια διαγνωστική μελέτη στο εσωτερικό της επιχείρησης. Μπορεί κάποιες να καταλήξουν ότι τους αφορά ελάχιστο κανονισμός, κάποιες περισσότερο, κάποιες άλλες που υποθέτω ότι ήδη το έχουν κατανοήσει και είναι τράπεζες, νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αυτές θα πρέπει να κάνουν ένα μικρό business plan για να εφαρμόσουν τον κανονισμό. Το άλλο στοιχείο είναι ακόμα και αν το μέγεθος της επιχείρησης είναι μικρό, αλλά διαχειρίζεται ευαίσθητα δεδομένα, όπως είναι ας πούμε να κάνει μια εκτεταμένη βιντεοσκόπηση δημόσιου χώρου για λόγους ασφάλειας, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκτιμηθεί το ρίσκο και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις. Δηλαδή, εάν κάτι θα συμβεί και θα πάει στραβά, τι θα μπορεί αυτό να συνεπάγεται στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, στο hacking ή στην κακή χρήση τους. Είναι πρόσφατο παράδειγμα των τελευταίων ημερών πώς από ένα κολοσσό όπως είναι η Google διέφυγαν εκατομμύρια δεδομένα, και αυτό βέβαια είναι μια υπόθεση που πιστεύω θα απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τις άλλες χώρες, γιατί υπήρξαν δεδομένα και πολιτών άλλων χωρών που έτυχαν παραβίασης, και ο ίδιος ο κανονισμός αλλά νομίζω ότι και η κοινή λογική λέει ότι οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να τυγχάνουν της αντίστοιχης δικαστικής διερεύνησης, γιατί με την τεχνολογία η μία πλευρά του νομίσματος είναι μας διευκολύνει, απ' την άλλη όμως θα πρέπει να μας διασφαλίζει κιόλας ότι προσωπικά δεδομένα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν παρά μόνο όπως έχει εξοδοτήσει τον διαχειριστή των δεδομένων το υποκείμενο, όπως λέει ο κανονισμός, δηλαδή εμείς. Όπως οι πιο πολλοί γνωρίζετε, από τα τέλη του Μάη είμαστε όλοι υποχρεωμένοι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διατηρούμε στις επιχειρήσεις μας να προσαρμόσουμε κάποια δεδομένα στην καινούργια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και
Ναι, μεν δεν είναι κάτι φοβερό όπως με ενημέρωσε και ο κύριος Θεοφανόπουλος που θα μας τα πει εκτενέστερα. Απ' την άλλη όμως, αν δεν τα έχουμε κάνει, μπορεί να αποβεί πάρα πολύ επώδυνο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να καλέσουμε τον κύριο Θεοφανόπουλο, ο οποίος είναι εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρείας πιστοποιήσεων Eurocert, ευρωπαϊκής λέει εδώ, αλλά είναι ελληνική καθαρά, κύριε Θεοφανόπουλε. 25η Μαΐου που ανέφερε ο κ. Πρόεδρος είναι η έναρξη ίσως του κανονισμού. Η Ελλάδα επέλεξε να κάνει και νόμο, ο οποίος θα ακολουθήσει, αλλά αυτό είναι άσχετο την εφαρμογή του κανονισμού. Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, που είναι η εποπτική αρχή του κανονισμού, δεν είναι ιδιαίτερα έτοιμη στο να μπορέσει να διαχειριστεί περιπτώσεις ελέγχων, συμβουλών, ποινών, οτιδήποτε της αντιστοιχεί με βάση τον κανονισμό. Αυτό συνθέτει ένα περιβάλλον που ναι μεν είναι επίγον, δεν σημαίνει όμως ότι στις 26 Μαΐου ένα στρατός ελεγκτών θα ξεχυθεί και θα ελέγχει από περίπτερα ως νοσοκομεία και θα μοιράζει πρόστιμα. Θέλει λίγη ψυχραιμία, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί θα έχετε διαπιστώσει πολλοί από εσάς, κατακλυζόμαστε τον τελευταίο καιρό από διάφορες κινδυνολογικού χαρακτήρα καταχωρήσεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις που προέρχονται από ανθρώπους του χώρου, γιατί κάθε τέτοια υποχρέωση αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί και μια αγορά συμβούλων, φορέων πιστοποίησης, έναν από αυτούς εκπροσωπώ, αλλά μιλάω με ειλικρίνεια, δικηγόρων, οι οποίοι καλούνται να ερμηνεύσουν θέματα του κανονισμού, αλλά εγώ καταθέτω την άποψη ότι θα δημιουργηθεί μία ειδικότητα δικηγόρων, οι οποίοι θα ασχολούνται με τα θέματα ασφάλειας πληροφοριών και διαδικτύου, διότι πέραν των περιπτώσεων που θα έχουμε παραβιάσεις και θα πρέπει να επιληφθεί η αρχή, θα έχουμε και κακόβουλες καταγγελίες.